Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα Νομού Κοζάνης διοργάνωσαν χθες την ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και χώρο Εσπερίδα. Η εκδήλωση, η οποία είχε πολύ κέφι, μιας και συνοδεύονταν από την ορχήστρα της 9ης Ταξιαρχίας, πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Συγκεντρωθήκαμε όπως κάθε χρόνο σε αυτή την όμορφη αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την ετήσια χοροσπερίδα μας, να κόψουμε την πίτα μας και παράλληλα να βραβεύσουμε και τους αριστούχους μαθητάς της ΓΑΜΑ Τάξεως Γενικών Λυκείων, αριστευσάντων τέκνων, μελών του παραρτήματός μας. Η αίθουσα, από ό,τι θα δείτε, είναι γεμάτη, σε ένα ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το ευχαριστηθούν όλοι οι προσκεκλημένοι μας. Θα ήθελα με την ευκαιρία να δηλώσω ότι την επόμενη Κυριακή 19 του μηνός έχουμε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στην Αθήνα. Θα παρακαλούσαμε την ευκαιρία όλους τους συναδέλφους που είναι μέλη μας και κατέχουν ταυτότητα της ΕΑΣ να προσέλθουν την Κυριακή από τις 9 η ώρα μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να συστήσω ότι θα πρέπει να προσέλθουν κατά το δυνατόν όλοι προκειμένου να δείξουμε τη δύναμή μας για να μπορέσουμε αυτοί οι οποίοι θα εκλεγούν να διεκδικήσουμε τα όποια δικαιώματά μας, διότι βαλόμεθα πανταχώθεν και έχουμε μείνει οι τελευταίοι, διότι δυστυχώς δεν είχαμε και παρά το ότι η Ένωση έχει κάποιον συνδικαλιστικό ρόλο, δεν τον παίζει όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη εκδήλωση άμεση? Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια άλλη άμεση εκδήλωση. Προς το τέλος Μαΐου διοργανώνουμε μια μικρή εκδρομή εδώ στα Πολύπαθα Βαλκάνια, λίγο Σκόπια, λίγο Αλβανία, να κάνουμε το γύρο της λίμνης Οχρίδος. Και αργότερα, μια που και οι ηλικίες μας έτσι μεγαλώνουν, θα πάμε προς το τέλος Σεπτεμβρίου στα Λουτράς Μοκόβου και στη λίμνη Πλαστήρα για 2-3 μέρες για χαλάρωση. Είμαι σε δύσκολη θέση γιατί είπε πάρα πολλά ο αγαπητός Μιχάλης για την 9η Ταξιαρχία. Απλώς αυτό που θα έχω να πω είναι ότι η 9η Ταξιαρχία πάντα είχε πολύ καλό προσωπικό, πολύ καλούς ανθρώπους, αγαπητούς συναδέλφους οι οποίοι κάθε μέρα μοχθούν για το καλύτερο. Θέλω με την αφορμή που μου δίνεται να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους, τους μεγαλύτερους συναδέλφους, για αυτά που μας δώσανε και να τους υποσχεθούμε και να τους υποσχόμαστε ότι συνεχίζουμε τον δρόμο στον οποίο μας δείξατε. Τέλος, τις καλύτερες ευχές μας μέσα από την καρδιά όλης της Ταξιαρχίας για καλή χρονιά, να έχετε υγεία, χαρά, χαμόγελο, αισιοδοξία και αυτός ο χώρος είναι δικός σας, είναι δικός μας, τον έχουμε για σας.